Πάμε στον κύριο Ξεκαλάκη. Κύριε Ξεκαλάκη, πέρασε το μήνυμά σας. Ζητούσατε ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος προκειμένου να υπάρχει δυνατή φωνή υπέρ της εργατιάς, υπέρ του εργατικού κόσμου, ισχυρή φωνή ενάντια στις σκληρές πολιτικές που έχονται. Το άκουσαν το μήνυμα οι πολίτες? Ναι, να σας πω. Καταρχήν έχει μια σημασία να πούμε, κατά την άποψή μας, ότι πρόκειται για μια ακόμη εναλλαγή κυβέρνησης χωρίς αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή αυτό που θα δούμε από Δευτέρα είναι αυτό που είναι προδιαγεγραμμένο, προσυμφωνημένο και το οποίο θα επικυρωθεί και στο Eurogroup, το οποίο ταυτόχρονα υπάρχει αύριο Δευτέρα, σας το θυμίζω. Ένα είναι αυτό. Τι εκφράζει το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα αυτό εκφράζει, κατά τη γνώμη μας, μια τάση συντηρητικοποίησης ενός κόσμου, στην οποία βέβαια έκανε ό,τι μπορούσε για να την πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ, συντηρητικοποίηση που δεν εκφράζεται μόνο με τα υψηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζεται με τα υψηλά ποσοστά του διπολισμού και εκφράζεται με τα υψηλά ποσοστά του συνόλου του πολιτικού κόσμου που στηρίζει αυτή την αδιέξοδη, κατά τη γνώμη μας, για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα πολιτική. Έγινε σαφές όλο το διάστημα της προεκλογικής περίοδου ότι δεν άνοιξε καμία συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Ακούσαμε ότι υπάρχουν προγράμματα, ακούσαμε ότι υπάρχουν κοστολογημένες λύσεις κτλ. Αλλά για τις πραγματικές ανάγκες, τι θα γίνει δηλαδή με τα μεροκάματα, τι θα γίνει με τις συνθήκες υγείας, αν θα είναι εμπορευματοποιημένες, αν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο πρέπει να διάζει η τσέπη των γονιών, για μια σειρά τέτοια προβλήματα, αν θα συνεχιστεί το χάλι με τη μερική απασχόληση που αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενος σαν ένα εργαλείο που τώρα τον θέλω, τώρα δεν τον θέλω. Αυτό το πράγμα δεν ακούστηκε, δεν άνοιξε αυτή η συζήτηση. Όσο αφορά τώρα μια ειδικότερη εκτίμηση μάλλον για τα δικά μας ποσοστά. Σε όλη την προεκλογική περίοδο, νομίζω πως μπορώ να επικαλεστώ και τη μαρτυρία σας αυτό, εκφράστηκε από τη μεριά του ΚΚΕ μια μεγάλη δυναμική, θα έλεγα, συμπόρευση με πολύ κόσμο ο οποίος προερχόταν και από άλλα κόμματα. Δηλαδή και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από το χώρο άλλων δυνάμεων που στήριξαν το ΚΚΕ, άλλοι με κριτική σκέψη, άλλοι με τις δικές τους ιδιαίτερες επιφυλάξεις κτλ. Υπήρξαν πολύ σημαντικές διεργασίες σε αυτό το διάστημα, οι οποίες εμείς θα επιδιώξουμε σε αυτές τις διεργασίες να δοθεί συνέχεια στο επόμενο ακριβώς διάστημα, δηλαδή αυτό που λέμε στην επόμενη μέρα, στην οποία πρέπει να εκφραστεί μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση ακριβώς από αυτά τα εργατικά συμφέροντα. Βεβαίως, έχουμε σαφή αντίληψη ότι η σταθεροποίηση του ποσοστού του ΚΚΕ, γιατί για κάτι τέτοιο διαφαίνεται ότι μιλάμε, να δούμε αν θα υπάρξει και στα απόλυτα νούμερα τι θα υπάρξει αλλαγή, αλλά η σαφής σταθεροποίηση του ΚΚΕ έχει θετικά στοιχεία, δεν αναιρεί όμως τον αρνητικό συσχετισμό ο οποίος υπάρχει μέσα στη χώρα από τη σκοπιά δηλαδή των συμφερόντων του λαού. Και αυτό, ξέρετε, δεν εκφράζεται μόνο στην κάλπη. Εκφράζεται γενικά με τις μειωμένες απαιτήσεις ενός κόσμου, με μια μυρολατρεία που έχει ένας κόσμος, με μια λογική που ψήφισαν το, αν θέλετε, ένας κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό, δεν νομίζω πως εδώ υπάρχει δεύτερη γνώμη. Γιατί μπορεί να θεωρεί ένας κόσμος, κύριε Ξεκαλάκη, ότι αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ανέφικτο. Μάλιστα. Ότι εκπέμπει ένα μήνυμα για έναν αγώνα χωρίς αντίκρισμα. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό το ερώτημά σας. Πριν το απαντήσω, βεβαίως δεν θα το αποφύγω, ήθελα να πω ότι ανεξάρτητα από το τι εκπέμπει το ΚΚΕ, υπάρχει ένας κόσμος σήμερα που δυστυχώς με τις πολιτικές των βασικών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και με την επίθεση που έκανε κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι υπήρχε καθ' όνομα αριστερό, προοδευτικό, που τα βρώμησε, λέμε εμείς. Δηλαδή το πρωί στην Κεσαριανή, το βράδυ τα μνημόνια. Αυτό ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, με τη σφραγίδα του κύριου Πάγιατ, βέβαια πήρε και τα διαπιστευτήρια τώρα ο κύριος Μητσοτάκης για να συνεχίσει. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, να πω το εξής. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που εμείς προτείνουμε στην ελληνική κοινωνία προφανώς δεν είναι πλειοψηφικό. Προκύπτει και από το εκλογικό αποτέλεσμα, προκύπτει και από το γενικότερο συσχετισμό δυνάμεων. Είμαστε όμως κατηγορηματικοί ότι η πολιτική επιρροή, και αυτό νομίζω πως αναγνωρίζεται, του ΚΚΕ δεν περιορίζεται μόνο στην κάλπη. Και κυρίως κάτι, ότι αυτό που εμείς προτείνουμε δεν είναι ο αγώνας για τον αγώνα, είναι ο αγώνας που πρέπει να γίνει, ο πολιτικός κοινωνικός αγώνας, και για να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας, και για να πάρουμε μέτρα ανακούφισης, και όμως για να ανοίξει η προοπτική για μια άλλη κοινωνία.
μια άλλη κοινωνία, η οποία όμως δεν έγινε ποτέ αντικείμενο συζήτησης. Κρύβεται αυτή η άλλη εναλλακτική πρόταση, αποσιωπάται αυτή η άλλη εναλλακτική πρόταση, αποενοχοποιώντας ό,τι μας έχει βασανίσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι έβγαζε τον κόσμο το προηγούμενο διάστημα στο δρόμο, ναι, κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να το απενεχοποιήσει και να ξεπλύνει τη Νέα Δημοκρατία. Και να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε. Θυμηθείτε πριν 6-7 χρόνια κινητοποιήσεις που υπήρχαν. Εμείς δεν λέμε ότι ήταν και αυτές οι κινητοποιήσεις αρκετές για να αλλάξει η κοινωνία, αλλά γινόντουσαν κινητοποιήσεις με αιτήματα, με αγώνες, ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στις περικοπές, ενάντια στο πετσόκομμα της ζωής των ανθρώπων. Σήμερα όμως αυτά απενοχοποιήθηκαν και έρχεται και ξεπλένεται μια πολιτική για την οποία θα δοθεί συνέχεια. Θέλω μια κουβέντα να προσθέσω. Είναι πολύ θετικό από ό,τι φαίνεται το αποτέλεσμα το ότι ενδεχομένως η Χρυσή Αυγή να βγει εκτός Βουλής. Να συμπληρώσω όμως κάτι. Ανεξάρτητα, το ζητούμενο και το ιδανικό θα ήταν να βρεθεί εκτός Βουλής. Να έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι απόψεις, αντιλήψεις, θέσεις σαν της Χρυσής Αυγής δεν τελειώνουν στην κοινωνία, γιατί το αυγό του φιδιού υπάρχει. Ο λόγος για τον οποίο γεννιόνται η φτώχεια, η ανέχεια, η υποτίμηση της ζωής του ανθρώπου μπορεί να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Και για να ολοκληρώσω τη φράση που βάλανε χέρι στην τσέπη του κόσμου και μάλιστα κατάφεραν σημαντικό κομμάτι του ελληνικού λαού είτε να το στείλουν σπίτι του, είτε να το ενσωματώσουν σε αντιδραστικές αντιλήψεις. Και εδώ είναι μπροστά μας η ζωή για να υπάρξει συνέχεια. Έλεγα για τη Χρυσή Αυγή ότι ανεξάρτητα από το αν θα γίνει, θα επιτευχθεί ο στόχος να φύγει από τη Βουλή, έχει ιδιαίτερη σημασία να δεσμευτούμε εδώ ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε φυλακή. Μάλιστα. Έτσι. Και τέλος, δεν ξέρω αν θα έχουμε το λόγο για δεύτερο γύρο. Πρέπει να επισημάνω ότι κάθε ψήφος που έπεσε στο ΚΚΕ θα συμβεί αυτό που είχαμε δεσμευτεί σε όλη την προεκλογική περίοδο, ότι θα κατατεθεί στους αγώνες του ελληνικού λαού για μια καλύτερη ζωή. Μια καλύτερη ζωή για σήμερα και με μια προοπτική για αύριο. Και σε αυτό το στόχο κάνουμε μεγάλο προσκλητήριο να έρθει όποιος θέλει δίπλα μας προκειμένου να υπερασπιστούμε τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και να ανοίξει ο δρόμος για να καλυφθούν πραγματικά σήμερα που μπορούν οι λαϊκές ανάγκες. Επίσης οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είχαμε πει και προεκλογικά, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, οι νόμοι για τις κατασχέσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η εξελίξη στην παιδεία, την υγεία, η εμπορευματοποίησή τους. Απαιτείται την επόμενη μέρα ένα πιο ισχυρό, πιο ρωμαλαίο εργατικό λαϊκό κίνημα και σε αυτό θα επενδυθεί κάθε ψήφος στο ΚΚΕ. Για να μην αποφύγω και την ερώτηση που δέχτηκα πριν, το ΚΚΕ και μέσα και έξω από τη Βουλή πάντοτε στήριξε οτιδήποτε θεώρησε φιλολαϊκό ή φιλεργατικό. Και όχι μόνο αυτό, κατέθεσε σειρά νομοσχεδίων τα οποία δεν είχαν καμία τύχη. Σας θυμίζω ότι ακόμα και το ζήτημα της μείωσης του αφορολόγητου είχε, ναι, κατατεθεί πριν από ένα μήνα από το ΚΚΕ και είχε απορριφθεί, και όταν ξανακατατέθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά με τα αντίμετρα μαζί, πάλι το καταθέσαμε και δεν είχε καμία τύχη. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς μόνο τα χειρότερα μπορούμε να περιμένουμε, γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία είναι από παρθενογένεση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίσαμε σήμερα. Είναι πολιτικές που δοκιμάζουμε και η αναλλαγή των κυβερνήσεων δεν σημαίνει αλλαγή πολιτικής.